Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού με το DJI Neo πάλι. Είναι το trend της περίοδου τώρα, λογικό είναι, τώρα βγήκε. Να δείξουμε άλλη μία λειτουργία η οποία προστέθηκε στο Neo. Βέβαια λίγο χλωμό να το δούμε σε άλλο drone, γιατί έχει να κάνει κυρίως με τις λειτουργίες αυτοματοποιημένης πτήσης που έχει το Neo. Οπότε πάμε να δούμε ακριβώς πώς γίνεται. Το έχω συνδέσει το Neo με την εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου. Θέλω να σας πω ότι θα κάνω ένα βίντεο για να εξηγήσουμε λίγο τις χρήσεις του Neo, γιατί ίσως να έχει παρεξηγηθεί λιγάκι σαν drone. Παίρνω ερωτήσεις από φίλους του καναλιού, με ρωτάνε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στο Neo. Να θυμίσω ότι είναι ένα μικρό drone, ένα selfie drone θα έλεγα. Είναι κατάλληλο για κάποια πράγματα και ακατάλληλο για κάποια άλλα. Αλλά θα φτιάξουμε ένα βίντεο ειδικά για αυτό το λόγο, για να εξηγήσουμε ακριβώς πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Neo και πού θα πάρουμε τα περισσότερα από το Neo. Γιατί κάποιοι περιμένουν πολλά, νομίζουν ότι παίρνουν λίγα κτλ. Πάμε όμως μέσα στην εφαρμογή για να δείξουμε αυτό που θέλω να σας δείξω στο σημερινό βίντεο, και είναι οι φωνητικές εντολές. Ναι, οι φωνητικές εντολές. Το Neo μπορούμε να το χειριστούμε εκτός αυτοματοποιημένα τελείως από το κουμπάκι εδώ πέρα πάνω, μπορούμε να το χειριστούμε και συνδέοντάς το στην εφαρμογή με φωνητικές εντολές. Στα αγγλικά βέβαια. Είμαι μέσα στην εφαρμογή, μπορείτε να τη δείτε κι εσείς, και αν πάμε πάνω δεξιά που λέει Spotlight, εγώ θα το γυρίσω εκεί, θα το βάλω στο manual, και δεξιά θα δείτε ότι έχει ένα σαν συννεφάκι, να το πω, έστω, συννεφάκι. Το πατάμε και θα δείτε ότι από κάτω απευθείας εμφανίζεται ένα πραγματάκι που υποδεικνύει ότι μας ακούει. Εγώ θα πάω στο check settings μέσα για να σας δείξω, εκεί έχει το zoom η υπόθεση. Μέσα λοιπόν στο check settings έχει όλες τις εντολές που μπορούμε να πούμε στο Neo για να τις κάνει. Circle, follow, drone, rocket, spotlight, close, follow, 2 meter circle, 4 meter drone, 6 meter rocket, following, lower, closer, δηλαδή όταν το έχουμε σηκώσει πλέον να το πούμε να πάει lower, higher, further, closer, και safety, land, stop και break. Στα recording λοιπόν, που είναι και αυτό που ας πούμε πρέπει να τα θυμόμαστε, τώρα εδώ έχω λίγο περιορισμένο χώρο όπως βλέπετε, αλλά ένα drone και ένα spotlight θα το κάνουμε. Πάμε να δείτε πώς γίνεται. Υπάρχει, και μιας και είμαι εδώ, να σας πω και το άλλο. Βλέπετε απάνω που λέει voice wake up. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε όταν λέμε στο drone, στο Neo δηλαδή, hey fly, το Neo κατευθείαν να μπαίνει σε mode για να ακούσει. Δεν ξέρω αν βολεύει, τουλάχιστον σε εμάς, στους Αμερικάνους, στους Αγγλίους μπορεί να βολεύει κάτι τέτοιο. Σε εμάς δεν θεωρώ ότι βολεύει πάρα πολύ, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε και αυτό. Πάμε προς τα πίσω και πάμε ξανά στο συννεφάκι, τέλος πάντων, σε αυτό που έχει εδώ πέρα, και θα του πω, τι θα του πω, spotlight. Αυτή τη στιγμή μας κάνει spotlight. Για να προσγειωθούμε βάζουμε το χέρι από κάτω και προσγειωνόμαστε. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε και άλλη εντολή, drone. Πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς. Θα ξεκινήσει τώρα να κάνει τον drone. Πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να δοκιμάσετε με την προφορά τι γίνεται. Άμα το κάνουμε πολύ ελληνική προφορά, καμιά φορά δεν τα παίρνει. Αν το κάνουμε λιγάκι, το εξευγενήσουμε λίγο την προφορά, τα παίρνει. Αλλά γενικότερα, όπως βλέπετε και εδώ, αυτή τη στιγμή δεν γράφω την εφαρμογή. Γι' αυτό και σας το δείχνω στην GoPro. Αν δείτε, κάνει κανονικά το drone. Και θα έρθει σε μένα, όπως βλέπετε, θα βάλω το χέρι από κάτω και θα προσγειωθεί. Γενικώς είναι πάρα πολύ εύκολο. Follow, να κάνουμε και ένα follow, αφού είμαστε που είμαστε εδώ, για να δούμε. Follow. Ορίστε, το πήρε. 3, 2, 1. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λίγο να με... Ωραία, και λογικά θα με ακολουθεί κανονικότατα. Και γυρνάω και προς τα πίσω, και όπως βλέπετε με ακολουθεί κανονικά. Έτσι λοιπόν κάνουμε πολύ εύκολα και χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα αυτές τις φωνητικές εντολές. Βέβαια για μας δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί προφανώς είναι στα αγγλικά, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Εμένα πάντως, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο το γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα τελείως αυτοματοποιημένα mode που είναι πάνω με το κουμπάκι εδώ πέρα, όπως και τα έχουμε δείξει σε άλλο βίντεο. Αυτά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!